ο γερουσιαστής Μενέντες δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Είδαμε όμως και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα. Είχαμε αντιπαράθεση του Ρόμπερτ Μενέντες και του Υπουργού Εξωτερικών του Μάικ Πομπέο για την Τουρκία και ειδικά το ρωσικό σύστημα S-400. Όπως βλέπουμε, ο γερουσιαστής, ο οποίος αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο εχθρό του κυρίου Πομπέο, επιμένει, Μιχάλη, σε αυτό το θέμα και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ θα έλεγα ότι έβαλε στη γωνία τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κύριος Μενέντες, διότι και φαίνεται ότι ο κύριος Πομπέο δυσκολεύεται να δώσει απάντηση. Κατά τη γνώμη μου, δεν έδωσε και σαφή απάντηση και τα μπέρδεψε τα πράγματα. Θα έλεγα ότι έχουμε πλέον την απόλυτη επιστροφή του θέματος στο S-400, εκεί που νομίζαμε ότι, αν θες, κάποιοι άνθρωποι το ξέχασαν, ότι έχει τελειώσει, υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν βάλει κυρώσεις ο κύριος Τραμπ, εγκαταλείφθηκε το θέμα. Φαίνεται όμως ότι εκτός του κ. Μενέντες και άλλοι νομοθέτες, βουλευτές και γερουσιαστές απαιτούν να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Είναι ένα ανοιχτό θέμα, όσο και να ήθελε να το κλείσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Να πούμε ότι ήδη έχει περάσει στο νομοσχέδιο για την Εθνική Ασφάλεια η πρόταση της Αμερικανικής Βουλής για επιβολή κυρώσεων σε 30 μέρες από την στιγμή που υπογράφει τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου ο κ. Τραμπ. Και έχουμε επίσης τη μειχτή επιτροπή Βουλής Γερουσίας, η οποία αναμένουμε κάποια στιγμή να συνεδριάσει για να αποφασίσει τελικά τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Αν μείνει στο νομοσχέδιο, Μιχάλη, η πρόταση της Βουλής, από τη στιγμή που θα υπογράψει ο πρόεδρος Τραμπ, πρέπει ακριβώς σε ένα μήνα να ανακοινώσει αυτές τις κυρώσεις. Και μέσα σε όλα αυτά, Μιχάλη, αρχίζει και ο ελληνοτουρκικός διάλογος, έτσι. Δηλαδή, ήδη άρχισαν οι διερευνητικές επαφές. Ναι. Απλά να τελειώσω για το θέμα των S-400, ότι οι Αμερικανοί, η αλήθεια είναι ότι εξακολουθούν να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν αυτή την αγορά, αλλά προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν αυτή την υπόθεση με ένα περίεργο τρόπο. Ακόμα προσπαθούν να φέρουν στο δυτικό Μαντρί τους Τούρκους. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά, μου επιτρέπει, στο θέμα των ελληνοτουρκικών επαφών, ας μην επιτρέφουμε αυταπάτες, Μιχάλη, διότι με την πρότασή του ο Ερντογάν για παύση, αυτή την παύση και για διάλογο, στόχευε πρώτα και πάνω απ' όλα να σπάσει το μέτωπο της Ελλάδας και της Κύπρου. Σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι ευτυχή στη Λευκοσία με την τροπή που παίρνουν τα πράγματα. Όλοι μας θα είμαστε χαρούμενοι εάν η διαπραγμάτευση για την παύση επιθετικών ενεργειών κάλυψε και την Κυπριακή Δημοκρατία. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό. Αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Μέρκελ και άλλοι παράγοντες το προσπάθησαν, Μιχάλη. Εισηγήθηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας να τερματίσει τις προκλήσεις σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά αυτός απέρριψε την πρόταση. Άλλωστε, όλοι είδαμε μετά την ανακοίνωση αυτής της περίφημης παύσης, απέστειλε στη θάλασσα της κατεχόμενης αμμός το Μπαρφαρός. Και έχει και άλλα πολεμικά πλοία, υπάρχει και το Γιαβούς, οι προκλήσεις είναι καθημερινές. Είναι προκλήσεις που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η Κύπρος. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός μίλησε με τον πρόεδρο της Κύπρου. Η δικαιολογία που έδωσε δεν νομίζω ότι είναι και πολύ καλή. Τι ακριβώς λέει η Αθήνα και ολοκληρώνω. Εμείς, φέρεται να είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θέλουμε να φαίνεται ότι είμαστε για την Κυπριακή Δημοκρατία, ότι η κατοχική δύναμη είναι για τους Τουρκοκύπριους. Νομίζω είναι δικαιολογία και τίποτε άλλο. Και δικαιολογημένα η κοινή γνώμη είναι ενοχλημένη με αυτές τις εξελίξεις που προέρχονται, Μιχάλη, από την Αθήνα. Λοιπόν, αυτά. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος, όπως είδαμε, φαίνεται ότι είναι γεγονός, κάτι που δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα για την στιγμή αυτού του διαλόγου, την ώρα χρήση.